Σημαντικό να συνδεθούμε με τον κύριο Σπύρο Κοτοπούλη. Ναι, σωστά. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Αν δεν κάνω λάθος, είστε ο άνθρωπος που συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό. Καλό μήνα. Είναι ακριβώς εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λοιπόν. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Πού σας βρίσκουμε τώρα, μισό λεπτάκι. Χθες ήσασταν με τον Πρωθυπουργό, τώρα πού είστε? Στο χώρο εργασίας, στο Σταύλο. Στο γραφείο. Η δουλειά συνεχίζεται. Κάποιοι λένε, κύριε Κοτοπούλη, κάποιοι λένε για να κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου. Από τις 6 ώρα το πρωί. Γιατί επέλεξε εσάς ο Πρωθυπουργός να μιλήσει μαζί σας, για πείτε μας. Γιατί κάποιοι λένε πολλά και διάφορα, μην τα αναφέρουμε τώρα, στην εκπομπή των συναδέλφων. Ωραία, θα τον βρούμε ξανά τον πρόεδρο. Πάντως, ο κ. Σπύρος Κοτοπούλης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας, είναι ο επικεφαλής του μπλόκου. Εκεί που πήγε ο στη Βόλιτσα, ναι, είναι αυτό που του είπε, θα γίνει τίποτα ή να φύγουμε, ή να φύγουμε γκαρσόνια στη Γερμανία. Ναι, πάντως, πάντως οι αγρότες από σήμερα πάνε στη Θεσσαλονίκη, στην Αγρότικα, 300 περίπου τρακτέρ υπολογίζονται θα πάνε. Και, και όσον αφορά το Σάββατο, θα υπάρχει πανελλαδικό συλλαλητήριο εκεί. Μάλιστα. Θα δούμε, θα γίνουν όμως όλα έτσι, γιατί περιμένουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αύριο. Ναι. Αύριο καμιά πεντακοσαριά τραχέρεσαι. Κύριε Κοτοπούλη, λοιπόν, πάμε. Ένας-ένας, παιδιά. Ναι. Κύριε Κοτοπούλη, πρόεδρε, πείτε μας καταρχήν αυτό που έλεγε ο Γιάννης. Γιατί διάλεξε εσάς και ήρθε χθες ο Πρωθυπουργός? Όχι, δεν είχαμε προγραμματισμένη συνάντηση. Ήταν τυχαία η συνάντηση μισή ώρα πριν. Ο κύριος Πρωθυπουργός έκοβε την κορδέλα στο νέο δρόμο Αμβρακία Άκτιο και εμείς είχαμε αποφασίσει εδώ και αρκετές μέρες να κατέβουμε στο μπλόκο στη Βόνιτσα αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Ωραία. Δεν ήταν προγραμματισμένοι, δεν κατεβήκαμε στο δρόμο για να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό. Ωραία. Έρχεται. Κατεβήκαμε στον δρόμο για να στείλουμε το μήνυμα. Έρχεται. Ότι ο Πρωθυπουργός σας βρίσκει εκεί. Πρόεδρε, να τα δούμε ένα-ένα. Καταρχήν, σας έπεισε. Εσείς βλέπετε διάθεση να λυθούν τα προβλήματά σας ή κουφιά λόγια? Με τα λεγόμενα του κυρίου Πρωθυπουργού είναι όχι κούφια λόγια. Είναι μία από τα ίδια και χειρότερα θα έλεγα. Γιατί στην ουσία δεν απάντησε σε κανένα από τα αιτήματα τα βασικά που έχουμε, όχι εμείς εδώ στην Ετωλοακαρνανία, αλλά ολόκληρη στην Ελλάδα και όχι μόνο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα γίνονται μεγάλα συλλαλητήρια στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των αποφάσεων, εκεί όπου οι αποφάσεις πάντα με την κοινή αγροτική πολιτική ήταν ενάντια στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, στη μικρομεσαία αγροτιά. Γι' αυτό έχουμε σήμερα και αυτά τα αποτελέσματα και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Μισό λεπτό, κύριε Κοροπούλη, για να κάνουμε και το συνήγορο της άλλης πλευράς. Καταρχήν, δεν εκφράσατε παρουσία του Πρωθυπουργού χθες της αντιρρήσης σας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για άλλο πράγμα διαμαρτύρονται οι αγρότες στις Βρυξέλλες και για άλλο πράγμα εσείς. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Δεν αφορούν τα ίδια αιτήματα. Για τα ίδια αιτήματα. Πώς για τα ίδια? Διεκδικούν αποζημιώσεις. Συγγνώμη, οι αγρότες των Βρυξελών και του Βερολίνου διεκδικούν αποζημιώσεις από τις καταστροφές? Όχι. Εμείς δεν είμαστε στη Θεσσαλία. Ωραία. Για τους Θεσσαλούς. Η Θεσσαλία έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, οι συναδελφοί μας, γιατί χάσανε ολόκληρη την περιουσία. Ακριβώς. Είναι κάτω από το νερό. Χάσανε ακόμη και τα σπίτια τους. Γιατί δεν τα είπατε χθες αυτά στον Πρωθυπουργό και μας τα λέτε σήμερα εμάς, μία μέρα μετά? Γιάννη στον μπλόκο, ναι, λέω, λοιπόν, και αλλά χθες έδειχνε ότι συμφωνεί με αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης. Πρόεδρε, ακούστε με λίγο. Λόγια συμπάθειας δεν χρειαζόμαστε. Έχουμε χορτάσει. Ναι. Θέλουμε έργα, θέλουμε μέτρα στήριξης του αγροτικού και του πρωτογενείς τομέα, των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Δεν αντέχουμε άλλο να πουλάμε τα προϊόντα μας κάτω του κόστου παραγωγής. Αυτά που θέλετε να γίνουν άμεσα, ποια είναι? Ακούστε λίγο. Δεν αντέχουμε να αγοράζουμε, να βάζουμε στο τρακτέρ πετρέλαιο σήμερα με 1,70, να πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα μέσα και εφόδια. Συγγνώμη, κύριε Κοροπούλη, χθες σας δόθηκε η δυνατότητα τέτα-τέτ να τα πείτε στον Πρωθυπουργό. Τα είπατε όλα αυτά στον Πρωθυπουργό? Προφανώς πρέπει να μα τα γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Αφήστε τα γνωρίζει. Εσείς είχατε την τύχη να συναντήσετε τον Πρωθυπουργό τέτα-τέτ χθες ενώπιον των καμερών. Του τα είπατε αυτά ή δεν του τα είπατε?
Μα αυτά, για αυτά μιλήσαμε, για το κόστος, για τις χαμηλές τιμές, για τον ΕΡΓΑ που δεν αποζημιώνει, ότι ζητά, για τις άμεσες ενισχύσεις οι οποίες έχουν περικοπεί από την κοινή αγροτική πολιτική. Και τι σας από είπε? 30-60, αυτά, για αυτά του μιλήσαμε και μας είπε. Ναι. Εδώ και τα 4 δύσκολα χρόνια που περάσανε, εμείς δεν λέμε ότι είναι 4, είναι 14 χρόνια δύσκολα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, για όλο το λαό. Σηκώνουμε πολύ μεγάλο βάρος από την κρίση, αλλά και με την λεγόμενη έξοδο από τα μνημόνια. Εμείς σηκώσαμε το βάρος, το μεγαλύτερο, εμείς οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Δεν το σήκωσαν όλοι, δεν ήταν 4 δύσκολα χρόνια για όλους. Ήταν αυτά μόνο που για έχει... εμάς που βρισκόμαστε κύριε... στην παραγωγή. Κύριε Κοντοπούλη, λέω, αυτά λοιπόν, που είχε ανακοινώσει μας ο... Μας είπε λοιπόν ότι στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας που έχουμε, θα πεις κάτι ανάλογο. Εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα παραπάνω από αυτά που δικαιούμαστε. Για να ζήσουμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε την καλλιέργειά μας και την παραγωγή μας, θα πρέπει να έχουμε φτηνά μέσα και, μέσα και εφόδια, φτηνό κόστος, φτηνή ενέργεια. Πρέπει να γίνουν στην Ήπεθρο, γιατί τα χωριά ερήμωσαν. Έργα υποδομής, εγκυοβελτικά έργα. Αυτά είναι γενικόλογες διαπιστώσεις. Αυτά είναι γενικόλογες. Πρόεδρε, τώρα για να καταλάβουμε. Συγκεκριμένα πράγματα τι ζητάτε. Πρόεδρε, εδώ μπροστά μας έχουμε δύο πολύ κρίσιμες μέρες. Τρεις. Τη σημερινή, που ο Μητσοτάκης είναι στις Βρυξέλλες. Την αυριανή, που θα έρθει στη Βουλή και κάτι θα πει. Και το Σάββατο, που εσείς θα αξιολογήσετε αυτά τα οποία θα υποθούν στη Βουλή και θα αποφασίσετε. Ποια είναι αυτά τα δύο πράγματα που εσείς περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό για να πείτε, εντάξει, δεν τα πήραμε όλα, αλλά κάτι πήραμε, πάμε στα χωράφια μας να καλλιεργήσουμε. Ένα βήμα πίσω, ναι. Ο αγώνας μας, κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν ποτέ μία και έξω. Δεν πιέζουμε, δεν είναι τυχοδιοκτικός. Ωραία, ναι, σύμφωνοι. Είναι, εκφράζουμε σήμερα την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται στην παραγωγή. Πρόεδρε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Βοηθήστε μας λίγο σε αυτό. Αυτό που λέτε δεν το αμφισβητεί κανείς. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν το αμφισβητεί αυτό. Σήμερα, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Το γάλα σήμερα και άλλα προϊόντα φεύγουν πάμφινα από Ματζάμπα και καταλήγουν σε εσάς, στα αδέρφια μας δηλαδή. Έχετε δίκιο σε αυτά. Αυτά δεν τα αμφισβητεί κανείς. Μέσα σε μια ημέρα 5 φορές πάνω. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν το αμφισβητεί αυτό. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Εσείς τι θέλετε να θέλετε, πρόεδρε, τα δύο πράγματα που είναι για εσάς κόκκινες γραμμές. Κοιτάξτε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά, η ασίδωτη αγορά λέμε εμείς. Εντάξει, κύριε Κοντοπούλη, για να συνεννοηθούμε, τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό προκειμένου να πάτε πίσω στα χωράφια σας και στα χωριά σας και να φύγετε από τα μπλοκ? Δεν σας άκουσα. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες ή σήμερα ή την Παρασκευή ή οποτεδήποτε, για να πάτε πίσω στα χωράφια σας και να φύγετε από τα μπλόκα, να σπάσετε τα μπλόκα? Ένα-δύο συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν. Ναι. Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως το παίρνουν οι εφοπλιστές. Μείωση της τιμής 0,7 η κιλοβατόρα στο ρεύμα. Μάλιστα. Την κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια, στις ζωοτροφές. Μάλιστα. Ανακλήρωση του χαμένου εισοδήματος εξαιτίας καιρικών φαινομένων. Η ακαρπία στη βρόσιμη και την ελαιοποιήσιμη ελιά στο νομό της Λακαρνανίας είναι στο 90%. Αύριο, κυριολεκτικά αύριο, θα πρέπει να ρίξουμε λιπάσματα για τη νέα παραγωγή. Μάλιστα. Με τι εισόδημα, ναι, όταν δεν πήραμε καρπό? Αυτά είναι σαφή. Ναι, αυτά είναι αιτήματα. 5 συγκεκριμένα, ναι, πράγματα. Αυτά... Και επειδή επικαλούνται και την κλιματική κρίση και αλλαγή, ζητάμε αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Να αποζημιώνει στο 100% και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και τα μέσα. Και πρόεδρε, να αποζημιώνει άμεσα. Περιμένουμε αποζημιώσεις πάνω από ένα χρόνο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εισόδημα πλέον. Είναι συγκεκριμένα, αλλά ωστόσο άμεσα υποδομής, μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Πρόεδρε, μπορεί σήμερα ένας νέος να μείνει να μεγαλώσει τα παιδιά του, την οικογένειά του, να δουλεύει. Να δουλεύει στα χωράφια. Πρόεδρε, ο αγώνας, γι' αυτό θέλω να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, μου επιτρέπετε? Ναι. Αυτή είναι μια δύσκολη εποχή για τους αγρότες.
Θέλω να μου πείτε, πάντα δύσκολη ήταν. Θέλω να μου πείτε ποια εποχή ήταν για τους αγρότες η καλύτερη. Εμείς αυτό που μάθαμε από μικρά παιδιά είναι να δουλεύουμε πάντα για μάτια τις δύσκολες. Ποια ήταν η καλύτερη εποχή που σας μένανε και πέντε φράγκα στην τσέπη. Και για την εργασία μας, αλλά και ιδιαίτερα για να μπορούμε να... Απάντηση, πρόεδρε. Πάντα δύσκολα τα βγάζουμε. Πρόεδρε, πότε σας μένανε και πέντε φράγκα στην τσέπη μετά τη δουλειά, μετά την επιστροφή από το χωράφι ή από το στάβλο. Ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, ακόμα κι αν μας μένουν χρήματα, έχουμε ένα κέρδος, τα επενδύουμε πάλι σε μηχανήματα. Και όχι μόνο σε μηχανήματα, σε άλλα πράγματα. Τα επενδύουμε πάλι. Να δούμε λίγο μπροστά τον πρόεδρο. Να δούμε. Τα όποια κέρδη τα επενδύουμε πάλι. Να δούμε λίγο μπροστά τον πρόεδρο. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Αυτό πίσω από εσάς είναι σανό. Είναι σανός. Έχει μείνει από τις εκλογές. Όχι, είναι για τις επόμενες. Όχι, όχι. Είναι για τις επόμενες. Αλλιώς την κάμερα. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου κάτι τελευταίο από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον. Ας υποθέσουμε ότι δεν ικανοποιηθείτε από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αύριο. Μπορείτε να μας πείτε, θα κλείσετε τις εθνικές οδούς? Έτσι θα κλείνουμε ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, ο αγώνας μας είναι σε κλιμάκωση, είναι σε μια εξέλιξη. Δεν είναι αυτός σκοπός σήμερα να κλείσουν οι εθνικές οδούς. Δεν τις κλείνουμε εμείς. Δεν κρύβηκαμε στους δρόμους για να δημιουργήσουμε προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να φτάσετε και εκεί. Θα κλείσουμε το πρόβλημά μας. Και να γνωρίζετε ότι δίπλα μας είναι ολόκληρη η κοινωνία. Είναι μαζί μας πλέον. Ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπαθεί η κυβέρνηση σήμερα να περάσει πέφτει στο κενό, στα ασυλλαλητήρια που έγιναν στις μεγάλες πόλεις. Ήταν δίπλα μας οι εργαζόμενοι, οι άλλοι κοινωνικοί φορείς συμπαρασταίνονται. Άμα κλείσετε τις εθνικές, δεν θα είναι ακριβώς δίπλα σας. Εντάξει, τώρα με την εθνική αλλάζει το σκηνικό, πρόεδρε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Η αποστολή δική μας λοιπόν είναι να δουλεύουμε στα χωράφια, να παράγουμε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα και να φτάνουν σε εσάς. Σε προσιτές τιμές δεν γίνεται τίποτα από αυτά τα δύο λοιπόν. Και να πιέζετε την εκάστοτε κυβέρνηση με 2-3 συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν και πρέπει να υλοποιηθούν. Σαν αυτά που μας είπατε, τα πέντε. Όχι γενικόλογα, έτσι. Τα παιδιά είτε, μας και πώς θα μεγαλώσουν. Είμαστε συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένα αιτήματα έχουμε και προτάσεις. Μακάρι να είναι συγκεκριμένα. Πρόεδρε, πριν σας ευχαριστήσουμε για να έχουμε ζωντανό το παράδειγμα. Πόσο αγοράζατε την μπάλα το σανό, αυτό που είναι πίσω σας, πριν από 5 χρόνια, και πόσο το αγοράζετε τώρα? Πριν από 5 χρόνια είχε 16 λεπτά το κιλό, τώρα έχει 37 λεπτά το κιλό. Όποιος καταλαβαίνει και μπορεί να κάνει τους λογαριασμούς, καταλαβαίνει. 150% πάνω. Εδώ μας το μοιράζουν τσάμπα, πρόεδρε. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε. Εδώ μας το μοιράζουν τσάμπα το σανό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας, πρόεδρε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καταλάβατε τώρα. Έχουν και αυτοί κάποια points, Γιάννη μου. Εννοείται και έχουν τα δίκια. Και συγκεκριμένα points. Ούτε συζήτηση. Το θέμα είναι αυτό που τον ρώτησες. Πότε ήταν ικανοποιημένοι οι αγρότες γενικώς και σε ησυχία? Γιατί εγώ θυμάμαι εδώ και 40 χρόνια. Λάστιχα καμένα, κλεισμένους δρόμους. Υπήρξε μια περίοδος όπου το ένα πακέτο ντελόρ έπεφτε μετά το άλλο. Και κάποιοι πέρναγαν καλά. Όχι όλοι. Δεν ξέρω πότε ήταν αυτό, Γιάννη. Μέσα δεκαετίας 80. Και κάποια σκυλάδικα ζούσαν. Ναι, ακριβώς. Τότε που αποκτήθηκαν. Υπάρχει και διαφορά, να σας πω για το εξής. Υπάρχει διαφορά. Όντως, αν πιστεύει ότι οι αγρότες καλοπερνάνε, μπορεί να πάει να κάνει τη δουλειά του. Όχι, αλλά είναι και ανάλογα με την ιδιοκτησία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οι μεγαλοκτηματίες. Άλλο να έχει 20 στρέμματα και άλλο να έχει 300. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι μικροί που παλεύουν πραγματικά. Με τα στοιχεία της φύσης. Αυτό είναι. Οι μικροϊδιοκτήτες και οι μικρές εκτάσεις που δεν μπορούν να... Μα δεν έχουμε μεγάλο. Μεγάλους κλήρους δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει, αλλά σε σχέση με την Ελλάδα μεγαλύτερη από άλλους. Ούτε συνεταιρίστηκαν ή μάλλον όταν συνεταιρίστηκαν μετά ήταν το πράγμα εξέφυγε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί δεν λύνεται. Και εδώ το θέμα είναι ότι είναι πολύ κεντρικό στην Ευρώπη, γιατί αν είναι 150 τρακτέρες Θεσσαλονίκης, Βρυξέλλες είναι 500. Ναι. Και εκεί πέρα δεν γίνεται κάθε χρόνο κινητοποίηση αγροτική. Εδώ έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Εκεί είναι πολύ κομβικό το σημείο και πολύ κρίσιμο. Επειδή έρχονται. Έχεις ξαναδεί εσύ τρακτέρ παρκαρισμένα. Είναι πολύ.
στην πλατεία Λουξεμβούργου απέναντι από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι τίγκα στα τραπέζια. Και Γρηγόρη μου, επειδή έρχονται ευρωεκλογές, το μήνυμα θα σταλεί σε ευρωεκλογές. Είναι δεδομένο. Μα για τώρα, απλά θα κινηθεί προς την άκρα δεξιά, όχι προς την αριστερά. Προσέξτε όμως που είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι περίεργο ότι στην Ελλάδα, ενώ η Λεπέν, ας πούμε, στη Γαλλία, είναι εκεί στα μπρόκα, είναι με τους αγρότες, ανεβαίνει στα τρακτέρ. Εδώ οι χώροι που είναι και τρεις. Το Φρόνα και ο Νάτο, το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία. Δεν έχουν προλάβει. 40% πήρε. Δηλαδή ο κύριος Βελόπουλος που είναι υποτίθεται εκεί και, και στην Ήπειρο της χώρας Ελλάδας. Είναι πολύ μικρά μεγέθη και δεν κάνουν και τίποτα. Το εθνικό μέτωπο της Λεπέν πήρε. Νίκο, οι τελευταίες προεδρικές εκλογές 40% στους αγρότες. Η Λεπέν διεκδικεί προεδρία. Εδώ τα λιανοντούφεκα, τα δικά μας δεν διεκδικούν τίποτα, απλώς να υπάρχουν. Έχουν 15% βέβαια. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.